Λοιπόν, πάμε τώρα σας παρακαλώ και στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο. Ξαναχτύπησε το Ισραήλ, είχαμε νέο βαρτισμό χθες το βράδυ. Από την άλλη, έχουμε τους Αμερικανούς που λένε σας δίνουμε το ισύγχρονο αντιπυραυλικό σύστημα, αλλά υπάρχει και το τελεσίγραφο μέσα σε ένα μήνα τι θα γίνει με τη Γάζα, την ανθρωπιστική αποκατάσταση ανθρωπιστικής εικόνας κτλ. Όλα αυτά. Πώς το βλέπετε να εξελίσσεται, στρατηγέ? Και επίσης έχουμε και ανοιχτό το περίφημο χτύπημα, την περίφημη απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν. Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πρώτο τελευταίο που είπατε, πολύ σωστά. Πράγματι, εδώ βλέπουμε καθαρά τον ορισμό του μαστιγίου και του καρότου. Δηλαδή ήρθαν οι Αμερικάνοι, στείλαν το ΘΑΤ ό,τι πιο προχωρημένο. Ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, από ό,τι λέτε εσείς οι ειδικοί δηλαδή. Δεν το ξέρω. Έτσι ακριβώς είναι. Έχει kill point στα 150 χιλιόμετρα ύψος, τεράστιο ύψος, στα 200 χιλιόμετρα απόσταση βεληνικές. Άρα λοιπόν μιλάμε για... βλέπεις στα 1000 χιλιόμετρα, δηλαδή από το Ισραήλ θα βλέπουν τι θα σηκώνεται, την ώρα που θα σηκώνεται μέσα από το Ιράν. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο τεχνολογικά σύστημα, το οποίο βεβαίως το πήγανε, το στείλανε για να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους και δει τους βαλιστικούς πυράβλους της μεγάλων ταχυτήτων που τελευταία φορά, στο τελευταίο χτύπημα από το Ιράν, σταλθήκανε. Άρα λοιπόν βλέπουμε από τη μια πλευρά αυτό και καλά κάναν και το στείλανε και για δοκιμή, γιατί πρώτη φορά θα δοκιμαστεί σε πεδίο μάχης και συγχρόνως βεβαίως και για όλη την κατάσταση αυτή. Από την άλλη πλευρά όμως έρχεται και επειδή πλησιάζουν και οι εκλογές και θέλει να μετριάσει λίγο τα συναισθήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Δημοκρατικοί και η Καμάλα Χάρις βασικά, έρχονται και λένε, δίνουν 30 μέρες προθεσμία στο Ισραήλ να καθαρίσει την υπόθεση με τη Χαμάς και με τη Γάζα. Και με τη Γάζα. Να δημιουργήσει δηλαδή μια ανθρωπιστική γέφυρα στην περιοχή. Μην ξεχνάτε ότι 30 μέρες, αν τις μετρήσουμε από την ημέρα που μας το είπε χθες, δηλαδή, περνάνε την ημέρα που θα γίνουν οι εκλογές. Είναι μετά τις εκλογές. Ακριβώς. Είναι μετά τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά υπόθηκε και εύχομαι, γιατί καλό είναι να τηρηθεί και από το Ισραήλ αυτό το πράγμα. Δηλαδή πιστεύετε ότι ο Νετανιάχου θα το άκουσε αυτό? Όχι. Δεν μας έχει συνηθίσει πάντως. Όχι. Δεν το άκουσε, απλώς γι' αυτό και του δώσαν τις 30 μέρες. Ξέρουν ότι δύσκολα ο Νετανιάχου να το εφαρμόσει αυτό το πράγμα, διότι έχουμε καταλάβει όλοι μας ότι ο Νετανιάχου είναι πλέον σε μια φάση, για μένα λάθος, τελείως λάθος, θέλει να καθαρίσει το τοπίο γενικά. Ναι. Αυτό όμως σημαίνει πολύ αίμα, σημαίνει πολλά δάκρυα, δυστυχώς, σημαίνει τεράστιες καταστροφές και οικονομική. Τουλάχιστον, στρατηγέ, εκτιμάται τουλάχιστον, όπως διαβάζαμε χτες και προχτές, ότι η δέσμευσή του ότι δεν θα χτυπήσει πυρηνικά και ενεργειακά πετρελοπηγές θα τηρηθεί? Ναι, σε αυτό ήθελα να το, και ήθελα και αυτό να το πούμε. Ναι, πράγματι, γι' αυτό και καθυστέρησε τόσο πολύ. Για δύο λόγους καθυστέρησε, από ό,τι φαίνεται. Η μία ήταν η προετοιμασία όλες αυτές τις ενέργειες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η προετοιμασία. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν δεν είναι ούτε Χαμάς ούτε Χεσμπολάχ. Έχουν και αντιεροπορικά υψηλής τεχνολογίας ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ήταν η προετοιμασία. Και το δεύτερο ήταν οι συνομιλίες, οι διαβουλέψεις. Νομίζω ότι το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει. Το είχατε πει, με τους Αμερικάνους, για να καταλήξουν τους στόχους στους οποίους θα Όπου θα είναι προφανώς στρατιωτικοί στόχοι. Η γνώμη μου είναι ότι από αυτά τα οποία υπόθηκαν θα είναι στρατιωτική, διότι οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει πλέον ένα κύκλο αντιπίνων που θα είναι πάρα πολύ μεγάλους. Και ανεξέλεκτη μετά η κατάσταση. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε πλέον λιγότερο από 30 μέρες πριν από τις εκλογές τις αμερικάνικες, και δεν θέλει με τίποτα ο Αμερικάνος, επί δημοκρατικών πάνω αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, να δημιουργήσει μια τέτοια ανεξέλεγκτη, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, κατάσταση που στο κέντρο, το ενεργειακό κέντρο, το παγκόσμιο ενεργειακό κέντρο, που είναι η Μέση Ανατολή. Είναι η Μέση Ανατολή, μάλιστα. Κύριε Στρατηγέ, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.